Redmi Note 8 Pro κυρίες και κύριοι έφτασε επίσημα στην ελληνική αγορά από την ελληνική αντιπροσωπεία την InfoQuest, ίσως ένα από τα πιο αναμενούμενα mid-range τηλέφωνα της ελληνικής αγοράς και κυκλοφορεί σε δύο εκδόσεις μία με 64GB και μία με 128 gb αποθηκευτικού χώρου εμείς, εγώ έχω στα χέρια μου την έκδοση με τα 64GB χρώμα Pro Mineral Grey, το γράφει εδώ εδώ πέρα κάπου και 6GB ε, μνήμης Uh, τιμή κάτω από 300 ευρώ για την έκδοση με τον 64 GB, νομίζω 289 μπορεί να κάνω λάθος, δείτε στην περιγραφή καλύτερα και λίγο πάνω από τα 300 ευρώ για τα 128 GB πάμε να κάνουμε ένα γρήγορο unboxing και μια γρήγορη περιήγηση στο μενού του συγκεκριμένου κινητού το οποίο αναμένεται να Ομοσχοπολίση και στην Ελλάδα ανακοινώθηκε τον Αύγουστο. Αν δεν κάνω λάθο, και ήρθε πολύ, πολύ γρήγορα επίσημα στην ελληνική αγορά από την ελληνική αντιπροσωπεία. Είμαστε από τι πρώτε χώρε στην Ευρώπη. Από ό,τι έχω διαβάσει, μόνο στη Γερμανία και στην Ισπανία έχει πάει το Redmi Note 8 Pro. Μια αγαπημένη σειρά από την Xiaomi. Το συγκεκριμένο τηλέφωνο πάμε να κάνουμε το unboxing. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν είναι το κουτί του Xiaomi Redmi Note 8. Απλό, το γράφει εδώ πέρα στο πλάι στι δύο πλευρέ και εδώ γράφει τα περιεχόμενα τη συσκευασία. Όπω συγκεκριμένα γράφει ότι έχει τον, τον Redmi Note 8 Pro, ένα adapter USB Type-C cable, SIM eject tool, soft case, user guide warranty card. Εντάξει, για να πάρουμε τον αγαπημένο μα ελβετικό σουγιά, να το ανοίξουμε και να το βάλουμε μπροστά. Μέχρι και το κουτί είναι αρκετά χάρτινο. Διότι δηλαδή, δεν έχει επιστρώσει ιδιαίτερε δείχνει ότι είναι low budget, αλλά με καλά χαρακτηριστικά λοιπόν, έχει εδώ πέρα αυτό το πέρα το κουτάκι θα ανοίξουμε σε λίγο. Ακριβώ από κάτω είναι το Note 8 Pro. Μέσα σε αυτήν εδώ την ζελατίνα μαζά αυτά τα χαρακτηριστικά. 64 MP Ultra High Resolution Camera, δεν το έγραφε στο είναι συσκευασία απ' έξω. Είναι ο καινούριο αισθητήρα που αναπτύχθηκε στη συνεργασία με την ε, Samsung Quad Bagger. Τέσσερι κάμερε στο πίσω μέρο, 6,53 inches Full HD Plus Dot Drop Display Corning Gorilla Glass 5 μπροστά και πίσω. Καινούς επεξεργαστής MediaTek Helio g G9, G90 TUF με Liquid Cooling σύστημα ψήξη στο εσωτερικό για καλύτερο gaming από όσο διαβάσει και μπαταρία 4.500 mAh με 18W γρήγορη φόρτιση. Στο πίσω μέρος φαίνονται οι ε, τέσσερις 1 ε, κάμερες. 3 ε, 4 και φλασάκι εδώ είναι ο εστίας δακτυλικών αποτυπωμάτων. Άμα δείτε λιγάκι εδώ εξέχουν οι κάμερες από το πίσω μέρο. Μεγάλο το μέγεθο, κάτσε να βγάλω αυτό εδώ λιγάκι. Κοίτα. Έφυγε. Να δούμε τι άλλο έχει από κάτω. Φεύγει αυτό εδώ πέρα το χαρτόνι. Και από κάτω είναι ο ταχυφορτιστής Ο οποίο είναι 5V 3A, 9V 2A, 12V 1,5A, μέχρι 18W. Όπω έγραφε και στη συσκευασία, δεν το χρειαστούμε. Καλώδιο USB Type-C σε ε, USB και να δούμε τι έχει και εδώ πέρα. Αυτό εδώ πέρα είναι το πινάκι. Για να βγάλουμε. Και εδώ είναι το manual. Redmi Note 8 Pro User Guide και Warranty Card. Και εδώ είναι η θήκη του. Απλή θήκη. Έχετε με αυτή τη θήκη. Ωραίο είναι για Γυαλί Για λίλια είναι στο πίσω μέρος της Xiaomi. Όμορφο. Αρκετά μεγάλο και το νιώθεις εδώ αυτό εδώ πέρα, τις κάμερες τις νιώθεις εδώ πέρα στον δάχτυλό σου, τις νιώθεις είναι η αλήθεια. Εδώ στο κάτω μέρος έχει έξοδο ακουστικών, USB Type-C και το ηχείο προφανώς. Στο πάνω μέρος βλέπω ήρτα, έξοδο, ε, θύρα ήρτα δηλαδή για τηλεκοντρόλ. Μικροφωνάκι προφανώς είναι αυτό εδώ. Εδώ αριστερά είναι όπου παίρνει micro SD και, SD και τις κάρτες μνήμης και τις κάρτες SIM και εδώ αριστερά volume control και power button. Ωραίο είναι στο χέρι, είναι λίγο χοντρό, είναι η αλήθεια σε σχέση με αυτά που έχω δοκιμάσει, κάτσε βγάλω βγάλουμε όλα τα άλλα από τη μέση. Εδώ έχει και την κάμερα που έχω κάνει το δάκρυ και ακριβώς πάνω από την κάμερα, εδώ έχει πολύ λίγο χώρο, πάρα πολύ λίγο, εδώ, Ουσιαστικά είναι το κεντρικό ηχείο. Είναι λίγο βαρύ στα 200 γραμμάρια και είναι μεγάλο. Κυρίω είναι χοντρό. Αυτό είναι το βασικό α, θέμα μου. Είναι σχετικά χοντρό στο πλάι σε σχέση με άλλα τηλέφωνα, αλλά εντάξει, τι θα περιμένει. Google Assistant. Έχει μέσα. Εντάξει, ωραία. Έχει αναγνωρίσει τη φωνή μου από άλλη εγκατάσταση που έχω κάνει. Skip. Έχει και Google Pay, αλλά δεν δουλεύει στην Ελλάδα. Add another email account change for size change wallpaper. No thanks. Skip, δεν κάνω μία account. Skip. Fingerprint, only screen lock. Τίποτα. Location, choose a theme, classic, limitless. Αυτό είναι το ένα theme που έχεις. Και αυτό είναι το άλλο. Ξεκινήσαμε λοιπόν. Αυτό εδώ πέρα είναι το μενού. Ε, του Xiaomi. Μέγιστη φωτεινότητα LCD οθόνη Full HD Plus. Έρχονται και κάποια mail τώρα. Κάποιε αναβαθμίσει. Ε, Turn on find device μου γράφει εδώ. Ωραία είναι η οθόνη. Με ανάλυση Full HD Plus. Όπω έγραφε στην ε, συσκευασία. Στο αστικό κολλητάκι στην αρχή τώρα έκανα αναβαθμίσεις του Play Store. Εδώ μέγιστη φωτεινότητα. auto brightness. Όχι, εγώ το θέλω μέγιστο ούτω ή άλλω. GPS lock screen, screenshot μπορεί να βγάλει εδώ επί τόπου. Κατευθείαν τράβηξε screenshot. Uh, flashlight, εδώ. Neuter plane mode. Ωραία. File manager βλέπω εδώ για την. Uh, για τις για τον αποθηκευτικό χώρο που έχει μέσα, εφαρμογή notes και αυτό στη Xiaomi, μπορείς να πάρεις σημειώσεις, Mi Video κλασικές εφαρμογές που έχουμε δει και σε άλλα uh, Redmi το ή άλλως τα Redmi, σειρά Redmi είναι η οικονομική της uh, Xiaomi υπάρχει Netflix, WPS, Office και Facebook προεγκατεστημένα uh, τα οποία δεν μπορείς να τα απεγκαταστήσεις είναι εδώ πέρα uh, Mi Drop που είναι για να μεταφέρεις ε, αρχεία, gallery που είναι οι φωτογραφίες, για τη φωτογραφική μηχανή, security, agree, grand authorization, game speed booster, το οποίο ουσιαστικά βάζει παιχνίδια εδώ μέσα για να δουλεύουν καλύτερα. Ε, game turbo booster, successful, το έγραψε εκεί πάνω, όπου ουσιαστικά δουλεύει καλύτερα. Ωραίο παιχνίδι. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο τον ήχο. Ε, που ουσιαστικά είναι για μια βαλτιστοποίηση που κάνει για τα παιχνίδια. Προφανώς αντιλαμβάνεται τα παιχνίδια και φτιάχνει έτσι την ισχύ του επεξεργαστή. Ο MediaTek της επεξεργαστής, κορυφαίος της MediaTek. Ωραία, το βγάλαμε για αυτό εδώ πέρα. Yes, quit βγήκαμε από αυτό το, το παιχνίδι. Game Booster έχει κάποια παιχνίδια που και αυτό εδώ πέρα είναι δεύτερο παιχνίδι. Προφανώ δεν χρειάζεται να κάνει τάτο. Game Turbo Booster Successful και στο Pop Shooter. Τι είναι αυτό εδώ. Full Scanning, όλε τι εφαρμογέ που είναι καταστημένε, όλα είναι μια χαρά. Κλασικό θεματάκι που έχω δει και με άλλε εφαρμογέ και με άλλε συσκευέ τη Xiaomi, ειδικά τι οικονομικέ, όπου για ακόμα μια φορά. Εμφανίζονται διαφημίσει μέσα στι εφαρμογέ τη Xiaomi Προφανώ με αυτόν τον τρόπο γίνεται και η καλύτερη ε, τιμή που υπάρχει. Λοιπόν, Redmi Note 8 Pro, MIUI Global 144 stable είναι η έκδοση του λειτουργικού Android 9. Το τελευταίο security patch που έχει είναι το 8, αποθηκευτικός χώρος 64GB, ο ελεύθερος είναι 52.88 που εμφανίζεται εδώ μέσα. Έχει τέσσερις κάμερες. η μία είναι 64MP κεντρική, έχει μία 8MP ε, wide, μία 2MP αυτή εδώ πέρα που είναι depth sensor λογικά αυτή εδώ και μία που είναι για macro shooting αυτή εδώ. Ο... Ουσιαστικά εδώ το μενού μας δείχνει, έχει το κουμπάκι όπου κάνουμε 2x zoom και 0.6 ultra wide. Το 2x zoom γίνεται ε, digital, δεν υπάρχει ε, portrait ε, φακός, γίνεται μέσα από το 64MP. 64 εδώ ουσιαστικά σου επιτρέπει να έχει 64 MP κατευθείαν φωτογραφία ενώ εδώ προφανώ μπορεί να ενεργοποιήσει και το AI. Και εδώ είναι και το macro 16 MP, δηλαδή ουσιαστικά επειδή είναι quad binary ο αισθητήρα, κάνει pixel binding 4x1, οπότε 4 με 1 οποτε 4 γειτονικα pixels φτιάχνουν ένα. Οπότε τα 64 MP γίνονται 16 MP. Σου έχει όμω την να, να, να βρει φωτογραφία 16 MP κανονικότατα, η οποία. Μάλιστα, άμα δει εδώ, αφήνει και το σηματάκι εδώ. Δεν είναι πολύ καλή συγκεκριμένη για να δούμε. Έχει πληροφορίε για την συγκεκριμένη. Details είναι 15,89 ε, MB συγκεκριμένη φωτογραφία. F189 στα 1 προ 33 με ISO 11102 ε, βγήκε η συγκεκριμένη ε, λήψη. <στονίτλω> Αυτή είναι σαφώ καλύτερη νομίζω η φωτογραφία με αρκετή λεπτομέρεια. 64 MP φίλε, είναι το πρώτο τηλέφωνο που κυκλοφορεί με 64 MP. Α, αλλά μάλλον θα προτιμάς να βγάζει εδώ τις λήψεις σου. Όπου εδώ έχουμε details. Εδώ είναι 3.472 επί 4.624 η λήψη. Πάλι F1.89, αλλά 6 MB είναι ε, το θα αντί για 16 MB. Μπορεί να κάνει εδώ πέρα διάφορα ωραία κολπάκια για την φτιάξει, να βάλει φίλτρα και αυτά. Εντάξει, τα έχουμε δει όλα αυτά. Στο 2 επί zoom, όπου έκανα το zoom εγώ εδώ, στην πραγματικότητα παίρνει όπω είπαμε τον ίδιο το κεντρικό αισθητήρα. Πάλι στην ίδια ανάλυση, 3,75 MB η κάθε φωτογραφία. Υπάρχει Portrait Mode για να κάνεις το Depth Effect για να φτιάξεις και αφού βγάλεις τη λήψη το μποκέ σου εδώ φαίνεται εδώ πάνω κυρίως φαίνεται το μποκέ που κάνει με καλό διαχωρισμό φίλο να ομολογήσω παρόλο που δεν είναι πολύ καλή λήψη Εντάξει, είναι και λίγο κουνημένη, δημιουργεί αυτή τη θολούρα εδώ, αλλά καλή φαίνεται η συγκεκριμένη εικόνα. Υπάρχει night mode, αλλά δεν μα κάνει το να το δούμε ούτω ή άλλω εκτό. Θα τα διαβάσατε αναλυτικά στο review του Eternity. Υπάρχει Pro mode που έχει white balance. Ε, το F και καλά. Α, το focus είναι αυτό εδώ πέρα. Ε, αυτό εδώ είναι η ταχύτητα κλίστρου, τη φτιάχνει εσύ όπω θε. ISO επίση με μέγιστη τιμή το 3200 και lens wide, macro και ultra wide. Ο wide ο φακό. Τώρα κάτσε γιατί εδώ πέρα. Όχι ο wide, ο micro ο φακός, Είναι στα 2 MP, αλλά δεν είναι, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να τον χρησιμοποιήσει γιατί. Εγώ αυτό εδώ πέρα είναι σε μακρολογικά, θα το δούμε για την ανάλυση, 1600-1200 είναι η συγκεκριμένη φωτογραφία, 848 πίξελ, δηλαδή κρίμα το Θεό είναι να βγάζει φωτογραφίες σε τέτοια ανάλυση. Θεωρητικά μπορείς να πας εδώ πέρα στην κανονική την κάμερα, έτσι, και να πας εδώ κοντά, όσο πιο κοντά γίνεται, και πάλι, χωρίς να χρειάζεται να κάνεις μάκρο, αυτή είναι η λήψη με την κανονική την κάμερα από κοντά, η οποία όπως είπαμε είναι στα 16 MP και αυτή είναι η μάκρο. Πας λίγο πιο κοντά, αλλά έχει κακή ανάλυση. Ενώ εδώ πέρα μπορεί να την πάρεις, να κάνει zoom και έχει καλύτερη ανάλυση. Άρα η μάκρο φωτογράφηση είναι λίγο άχρηστη, θα έλεγα. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, άμα θες να βγάλει κάτι άλλο. Αυτή είναι η μάκρο. Και αυτό είναι τον κανονικό φακό λίγο πιο μακριά γιατί δεν μπορούσε να εστιάσει. Αλλά επειδή έχει 16 megapixel, μπορεί να κάνει zoom και crop και να έχει πολύ καλύτερη ανάλυση. Κοίτα εδώ, πώ γίνεται, Πόσο ωραία φαίνεται η λεπίδα εδώ πέρα. Ενώ εδώ φαίνονται τα pixel πια, φαίνεται ότι είναι χαμηλή ανάλυση. 2 megapixel είναι λίγα. Η τέταρτη κάμερα είναι για. Ε, και αυτή είναι wide, η οποία είναι στα 8 megapixel. Νομίζω δεν έχει ο εδώ, πρέπει να είναι. Το focus πρέπει να είναι προκαθορισμένο. Εντάξει, θα τα δούμε λίγο ε, αργότερα αυτά, πώς βγαίνουνε. Portrait, Night, Πανόραμα. Στο κομμάτι του βίντεο τώρα, τι έχουμε εδώ πέρα. Πάμε λίγο στις ρυθμίσεις. Settings, α, τα είχε εδώ. Εδώ είναι η ρυθμίσεις του βίντεο, 1080p, 4K, 30fps, λέει εδώ. 720-30 fps, 1080-30 fps, 1080-60 fps, αυτές είναι οι δυνατότητες, μέχρι 4K30 και 1080-60. Video encoder μπορεί να διαλέξει και HD65, timelapse μπορεί να ρυθμίσει σε πάρα πολλέ επιλογές στο κομμάτι του timelapse. κάμερα uh, camera Sounds, pocket mode, ok. Έχει πολύ καλά πραγματάκια, θα το δούμε το βίντεο, έχει και stabilization, εδώ δεν βλέπω να μπορείς να ενεργοποιήσεις ή να απενεργοποιήσεις stabilization. είμαστε stabilization. Να το εδώ είναι το ενεργοποιήσει. Να το Προφανώ είναι ηλεκτρονικό. Δεν ξέρω αν έχει και οπτικό. Στην πορεία θα το δούμε αυτό. Short video. Που δεν ξέρω τι κάνει το short video. είναι 14 δευτερόλεπτα. Λέει για κάποιο λόγο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο μπορεί Θες να θε να κάνει βίντεο 10 δευτερολέπτων. Το έγραψα. Α, για να το ανεβάσει κατευθείαν. Σου βγάζει κατευθείαν εδώ και ένα κουμπάκι. Για να το ανεβάσει κατευθείαν προφανώ σε κάποιο social ε, media. Ε, μάλιστα δεν το συγκεκριμένη ανάλυση okay. έχει και slow motion βίντεο, 960 fps 120 fps, 240 fps το 960 προφανώς το φτιάχνει τώρα Τώρα το έφτιαξα, το τελείωσε. Να, αρχίζει και το... κάνει slow motion τώρα. Εντάξει, καλό είναι για τέτοιες συνθήκες. Τι ανάλυση έχει αυτό δεν μπορώ να το δω. Από εδώ μάλλον μπορώ να το δω. Details. Ah, δεν γράφει τι ανάλυση είναι. Οκ. Okay. Αυτές είναι οι κάμερες του. Browser, My Browser Καλά φαίνεται να δουλεύει ο, browser στο internet. Έχει εδώ πέρα διάφορα έτοιμα πράγματα από πριν. Links τα οποία μάλλον είναι prepaid και αυτό υπάρχουν, δεν μας ενδιαφέρουν. Έχουμε ξαναδεί και σε άλλα τέτοια πράγματα. Και από Tools, Calculator, Screen Recorder, Download, Sim Toolkit, Compass, Scanner και FM Radio. Το οποίο, για να δούμε, κλασικά δουλεύει Α, δεν δουλεύει χωρί ακουστικά. Τα ακουστικά να μην υπάρχουν στη συσκευασία οπότε πρέπει να βάλει εσύ κανένα α, ακουστικό για να μπορέσει να τα απολαύσει το ραδιόφωνο. Παρ' αυτά έχει ραδιόφωνο. Ε, να τρέξω και ένα τούτου. Η αλήθεια είναι ότι με τα κάτω από 300 ευρώ που έχει και την μπαταρία των 4.000 mAh και τον επεξεργαστή και αυτή την κάμερα την καινούργια των 64 MP φαίνεται να είναι μια ενδιαφέρουσα επιλογή το καινούριο το Redmi Note 8 Pro για όσους δεν θέλουν να δώσουν τα χιλιάρικα που κοστίζουν τα flagship και είναι λογικό αυτό για όσους δεν θέλουν, θέλουν να έχουν ένα καινούριο τηλέφωνο ή ακόμα και ένα δεύτερο χωρίς να δώσουν πάρα πολλά α, χρήματα ε, μια χαρά επιλογή μου, φαίνεται ωραία φαίνεται η οθόνη με την Full HD Plus ανάλυση Το μόνο που μου παράπονο είναι ότι είναι λίγο μεγάλο Και η αλήθεια είναι τόση ώρα που τον πιάνω εδώ στα χέρια μου ε, Φαίνεται να ζεσταίνεται, πάντως φαίνεται να έχει, έχει κάνει καλή δουλειά η Xiaomi Ακόμα και να κρατήσει τα Bezel σχετικά μικρά Γιατί είναι IPS η οθόνη και δεν είναι ε, OLED για να μπορεί να το φτάσει στα άκρα ε, να βάλει και την καινούρια την κάμερα και να έχει και όλα αυτά τα ωραία χαρακτηριστικά που βλέπουμε στι συσκευέ του όπω το ραδιοφωνάκι και την θύρα υπερήθρο που την να εκλείψουν τελείω. Αλλά και την έξοδο των ακουστικών που την να εκλείψουν τελείω από την αγορά των κινητών τηλεφώνων. Τα λέμε μόλι τελειώσει το αντούτου. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα του Redmi Note 8 Pro 227.214 που είναι Αρκετά καλό σκορ μπορώ να πω. Mathematic 22.000, CPU Common λέει 14.000, CPU Multi 47.950, GPU 70.000, 56.000 το UX και το Memory 14.943. Uh, και εδώ τα χαρακτηριστικά του Redmi Note 8 Pro, device Begonia λέγεται, MediaTek Helio G90 TUF, Android 9, Mali G76 MC4, 2340x1080 η ανάλυση του πάνελ, 64822 2 MP, uh, 6 GB νήμη, CPU λέει 6 ARM Cortex A55 και 2 ARM Cortex A76, 8 πυρίες, μέχρι τα 2000 MHz, 2050, 6,53 ίντσες η οθόνη, στα 400 ppi ε, το δείχνει. Η μπαταρία 4.500 mAh λιθιού πολυμερούς. Αυτά. Ε, Ωραία συσκευή. Φθηνή, καλή, για πρώτη, για δεύτερη, για ό,τι θέλετε. Αξίζει να ασχοληθεί κανείς με το Redmi Note 8 Pro, με το παραπάνω, αν και μου φαίνεται ότι ζεσταίνεται λίγο.